Άδεια η πόλη που πήγαν όλοι, έλεγε χαρακτηριστικά ένα τραγούδι του αγαπημένου Βασίλη Παπακοσταντίνου. Αυτή άλλωστε ήταν η σημερινή εικόνα της Καβάλας, αφού όπως φαίνεται μπορεί η παραμονή και η μέρα των Χριστουγέννων να είναι μέρες διασκέδασης και γλεντιού, ωστόσο η δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων μάλλον έχει χαρακτηριστεί άτυπα η μέρα ξεκούρασης για όλους. Τα καταστήματα κλειστά, τα αυτοκίνητα ελάχιστα, οι δρόμοι άδειοι. Αν κάποιος λοιπόν έψαχνε σήμερα ζωή στην πόλη, έπρεπε να κατευθυνθεί στην κεντρική πλατεία της πόλης, όπου γονείς με τα παιδιά τους βολτάρανε κάτω από το χειμωνιάτικο ήλιο με τους μικρούς μας φίλους να διασκεδάζουν στη Ρόδα, το Καρουζέλ και το Παγοδρόμιο. Άλλωστε ακόμη και τα σπιτάκια, εκτός από δύο, ήταν και αυτά κλειστά. Περάσαμε τα Χριστούγεννα. Μια χαρά, πολύ ωραία. Μια χαρά, ευχαριστούμε. Τα παιδιά. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε. Καλά Χριστούγεννα, μικρέ. Πες καλά Χριστούγεννα. Πες καλά Χριστούγεννα. Ντρέπεσαι. Ήρθα ο Αγίος Βασίλης. Ναι. Ναι. Με φέρε αμάξια, με φέρε δώρα, πες του. Πες του. Ντρέπεται τώρα. Καλημέρα, πώς θα περάσαμε τα Χριστούγεννα. Οικογενειακά πολύ καλά, ευχαριστώ. Χρόνια πολλά σε όλους. Ο Άγιος Βασίλης ήρθε. Ναι. Στο σχολείο. Τι σου έφερε, Αστέρι. Σχολείο. Κι. Πώς σε λένε σε. Γιώργο. Καλά Χριστούγεννα να έχεις. Ευχαριστώ. Πώς τα περάσαμε τα Χριστούγεννα. Ε. Πώς τα περάσαμε τα Χριστούγεννα. Καλά. Ήρθε ο Άγιος Βασίλης. Ναι. Εσένα τι σου φέρε. Τι. Εσένα τι σου φέρε. Χριστούγεννα. Δεν σου φέρε δώρα ο Άγιος Βασίλης. Ναι. Τι δώρο. Τι δώρο. Κούκλα. Εσένα σου φέρε δώρα ο Άγιος Βασίλης. Ναι. Τι δώρο σου φέρε. Δεν ξέρεις τι δώρο σου φέρε. Δεν ξέρω. Πώς σε λένε μικρούλι. Μανώλη. Καλά Χριστούγεννα Μανώλη. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα και σε σένα, πώς σε λένε. Καλό. Καλό Πάσχα. Ήρθα Άγιος Βασίλης. Ήρθα Άγιος Βασίλης. Ναι! Τι δώρο σας έφερε, ελάτε να μου. Εμένα μπήτε μαγκούλι. Σε μένα μία μαγκούλι. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα. Δεν μιλάει. Γιατί δεν μιλάει, αφού είναι για τα παιδιά, δεν τα μιλάς τα παιδιά. Μιλάει. Χρόνια πολλά, μπαμπά. Παλία. Χρόνια πολλά, κουκλίτσο. Ταλία, καστία. Κρίση, πες, μπαμπά, κρίση. Κίση. Άγιος Βασίλης ήρθε. Ναι. Βασίλα. Ήρθε Άγιος Βασίλης. Γεια. Φασίτα. Ναι. Τι σου έφερε. Ναι. Ναι. Χριστούγεννα. Τέλεια! Όλα εδώ πέρα είναι πολύ υπέροχα στην πλατεία. Διασκεδάζω με τους φίλους μου. Παίζουμε. Γενικά όλα περνάνε τέλεια. Φάγαμε χθες. Όχι και πάρα πολύ λόγω χρήσης. Ο Άγιος Βασίλης ήρθε. Ναι. Τον έπιασε και αυτόν η κρίση ή έφερε δώρο. Έφερε δώρο.
Τι δώρο σου φέρνει? Ένα μασεράκι και ένα τόξο. Τι ευχές θα δώσουμε για το καινούργιο έτος? Να περάσουμε όλοι καλά, να έχουμε υγεία, αγάπη, ειρήνη και να φύγει αυτή η κρίση. Και αν τα παιδιά χαίρονται με την ψυχή τους τις Άγιες Μέρες των Χριστουγέννων περιμένοντας τον Άι Βασίλη, κάποιοι άλλοι δείχνουν ιδιαίτερα απογοητευμένοι από το χριστουγεννιάτικο τζίρο. Ο κόσμος πλέον δεν έχει να φάει και δεν αγοράζει ούτε ένα μπαλόνι για το παιδί του. Εκεί μας φτάσανε, παραπονιόντουσαν οι μικροπολιτές στην κεντρική πλατεία. Για πες μας λίγο πώς πάει. Με το ζόρο ζούμε ρε παιδιά, με το ζόρι. Με αυτή την κρίση που έχουμε, άστα. Αυτά να τα ακούνε οι μεγάλοι πάνω που είναι στην Αθήνα. Αυτοί να τα ακούνε. Δεν βγαίνει ο κόσμος, δεν ψωνίζει. Δεν βγαίνει, δεν ψωνίζει λόγω έλλειψη χρημάτων. Καλά, εσείς πουλάτε πράγματα για τα παιδιά, ούτε για τα παιδάκια δεν παίρνουν. Δεν παίρνουνε. Ο άνθρωπος σκέφτεται, σου λέει αντί να δώσω να πάρω αυτό εδώ, θα πάρω ψώνια να ταΐσω στα παιδιά μου. Κατάλαβες τι γίνεται. Κόβουνε τα τρίτεκνα, κόβουν τα πολύτεκνα. Μια μακαρόνια, πάρω τα φά. Θα δώσω ένα ευρώ, δύο ευρώ, πάρω μακαρόνια. Αυτά να τα ακούσουν οι μεγάλοι πάνω που είναι.